Αυτό λοιπόν ο καθένας. Περιορέξεις κολοκυθόπιτα που λένε. Ο καθένας έχει λοιπόν στο μυαλό του διαφορετικά το ποιους θεωρεί δυνατούς παίκτες και το πώς και για ποιο λόγο τους θεωρεί. Λοιπόν, τελειώσαμε για σήμερα. Θα γυρίσετε όλοι στην παραλία. Αύριο θα τα πούμε στην αρένα και θα μάθουμε εκεί ποιοι δύο θα μονομαχήσουν. Φεύγει κάποιος πάλι. Ένας από τους τρεις σας δεν θα είναι εδώ αύριο το απόγευμα. Και βέβαια ξανά μέσα στην εβδομάδα θα ξαναδούμε άλλον ένα αγώνα ασυλίας, άλλους τρεις μονομάχους και άλλη μία φυγή. Διανύουμε την 11η και προτελευταία εβδομάδα. Σχεδόν τελειώσαμε. Καλό σας βράδυ. Πάρε που νόμιζα θα λύσει σήμερα, ναι. Λες όπως χάνει, όπως κερδίζει, λέω για μένα δεν είχα πάει κάτι. Ο Νίκος εμένα είναι ο αθλητής που θα ήθελα να είχα. Πραγματικά, δηλαδή, ο Νίκος δεν μιλάει, δεν κάνει, δεν δείχνει, είναι ο αθλητής που θα ήθελα να είχα, σοβαρά. Ναι, για τον Δήμητρα δεν σου πάει, γιατί η Δήμητρα την άλλη, επειδή την έχω ζήσει, η Δήμητρα επειδή... Θα σπάει, θα σπάει. Τι γέλα είναι αυτό τώρα. Το παιχνίδι είναι, πρέπει να τελειώσει. Δεν το έχω καταλάβει ότι έχουν μείνει τόσες λίγες μέρες. Είναι, μετράμε ανάποδα και αισθάνομαι ότι δεν είναι ακόμη το τέλος. Σαν να έχουμε πολύ ακόμα, δεν ξέρω. Έχω συνηθίσει, δεν ξέρω. Σταμάτα, μη στεναχωριέσαι. Άσε με, άσε μας ρε εσύ Βασιλική, είναι δυνατόν να σε βγάλει εσένα. Εμένα θα με βγάλει, δεν ξέρει, με ξέρει η μάνα μας. Σε ξέρουνε πλέον από τα παιδιά. Είσαι πολύ αγαπητή και είσαι πολύ δυνατή. Ναι, το είδα σήμερα. Βγήκα τελευταία. Μην λες και θα το δεις αύριο. Εγώ θα παίξω με τον Δημήτρη και πιθανότατα εγώ θα σε... Πας καλά φιλάκι μου, εσύ δεν θα σε υποστηρίξω κόσμο. Δεν θα με υποστηρίξει άλλο κόσμο, γιατί έχουν φανεί, είσαστε πιο δυνατοί. Ρε Βασιλική, είσαι όμως διάσημη, σε ξέρει ο κόσμος, θα πάει. Εσύ είσαι τι διάσημη από μένα. Τι λες μωρέ που είμαι διάσημη. Δεν είμαι διάσημη, όλοι είμαστε το ίδιο αυτή τη στιγμή. Σκέψου διαφορετικά. Και ο Δημήτρης είναι 10 φορές πιο διάσημος από μένα. Δες πως αλλάζουν τα πράγματα. Ο Μάικ είναι 10 φορές από όλους. Δες πως αλλάξουν τα πράγματα. Τι σκέφτεσαι εσύ. Ωραία, θα έρθω σε μισή ωρίτσα να πιούμε το καφεδάκι.